Αγαπητοί μας φίλοι, καλησπέρα σας. Ακόμα μια εκπομπή για την πετόσφαιρα. Το Blockout είναι μαζί σας και αυτή τη βδομάδα, παρά την δύσκολη εβδομάδα, παρά την εβδομάδα χωρίς γεμάτη αγωνιστική δραστηριότητα στα πρωταθλήματα πρώτης και δεύτερης κατηγορίας ανδρών και γυναικών. Είχαμε έναν εξαναβολής αγώνα την περασμένη Τρίτη, στον οποίο η Λεμεσός Volleyball έκανε την παρθενική της νίκη στο πλαίσιο του πρωταθλήματος γυναικών. Κέρδισε στο Κίτιον την ΑΕΚ Λάρνακας με 3-1 σετ και νομίζω ήρθαν τα χαμόγελα στην ροζ ομάδα της Λεμεσού, για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Θα έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας τον προπονητή της ομάδας, Ανδρέα Σπύρου, τον οποίο και καλωσορίζω. Ανδρέα, γεια σου. Γεια σου, Άρη. Καλή αρχή κάναμε με νίκη την τρέχουσα εβδομάδα. Νομίζω πως μπορείτε να χαμογελάτε περισσότερο από εδώ και πέρα, και λόγω των προσθήκων που έχετε κάνει, αλλά και νομίζω πως μπορείτε να δείτε στα μάτια τις ομάδες που βρίσκονται πάνω από εσάς στο δεύτερο γκρουπ, όπως το λέμε, στις δεύτερες φάσεις. Κοίτα, εμείς ήμασταν αισιόδοξοι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τα Χριστούγεννα στις προπονήσεις που κάναμε και με το ξεκίνημα του 22. Ήμασταν αρκετά αισιόδοξοι με το πώς πηγαίναν οι προπονήσεις, με το επίπεδο. Σίγουρα η νίκη βοηθά και τις ίδιες τις αθλητρίες να νιώσουν ότι μπορούμε. Για την ομάδα των γυναικών μπορούμε να μιλήσουμε στο δεύτερο μισό με περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί έχουμε ακόμη έναν καλεσμένο κοντά μας μέσω βίντεο call και νομίζω πως είναι το άτομο που τρέχει τα πάντα στην ομάδα, ο πρόεδρος, ο κύριος Χριστόδουλος Λάσπος, τον οποίο και καλησπερίζω στην παρέα μας. Πρόεδρε, είσαι μαζί μας? Είμαι μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μας που μας καλέσατε να κάνουμε μια ωραία κουβέντα για την ομάδα μας και να προβληματιστούμε για το μέλλον της κυπριακής πετόσφαιρας. Ο προβληματισμός πάντα υφίσταται όταν μιλάμε για θέματα πετόσφαιρας. Είσαστε και από τα άτομα όμως που επενδύεται στο μέλλον και γι' αυτό υφίσταται ο προβληματισμός, κύριε Λάσπο. Θεωρείτε πως είναι ευίωνα τα δεδομένα εφόσον προβληματιστεί περισσότερο και η κεφαλή της πετόσφαιρας και τα άτομα που βρίσκονται στην Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρησης και στον ΚΟΑΠ, γιατί και σε παρελθοντικές εκπομπές κάναμε λόγο για τα προβλήματα και για τις εγκαταστάσεις των αθλητριών και αθλητών μας, αλλά γενικότερα και τα προβλήματα για να μπορέσει να επενδύσει περισσότερο και ο παράγοντας αλλά και ο γονέας που θα φέρει τον νεαρό και την νεαρή κοντά στο άθλημα. Ξέρετε, ανοίγεται μια μεγάλη συζήτηση τώρα, μπορούμε να μιλάμε για ώρες. Ακουμπάνε κάποιες ευαίσθητες χορδές, που αυτές ήταν οι χορδές που με έκαναν να ασχοληθώ σαν παράγοντας πλέον με το άθλημα της πεντόσφαιρας, γιατί πριν από καμιά 35 χρόνια ήμουν και εγώ αθλητής σε αυτό το χώρο και φαίνεται ότι τα γονίδια όταν υπάρχουν δεν φεύγουν. Και μέσα από τα μάτια των δυο μου κόρων, οι οποίες αγωνίζονται στην ομάδα μας, αυτό το πάθος έχει μεγαλώσει. Στην πορεία όμως η ενασχόληση με τον αθλητισμό και με το άθλημα της πεντόσφαιρας σε μένα έχει ακουμπήσει κάποιες χορδές που θα έλεγα είναι χορδές προσφοράς, γιατί το να μπορέσεις να κρατήσεις ένα οργανισμό ζωντανό όπως είναι ένα σωματείο πεντόσφαιρας με 150 ή 200 αθλητές είναι ένα έργο, έχει δυσκολία του, αλλά είναι ένα έργο όμορφο, ένα έργο το οποίο έχει πολλά να δώσει ψυχικά και σε σένα που το τρέχεις ή είσαι οργανωτής ή ο εμπνευστής αυτής της διαδικασίας. Και δυστυχώς έχουμε μάθει, όχι εδώ στην Κύπρο, αλλά αυτό γίνεται σε όλες τις χώρες, δηλαδή είναι ένα ανθρώπινο κουσούρι, να κλαίμε και να παραπονιόμαστε για πράγματα που δεν κάνουν οι άλλοι για μας. Εμείς στη Λεμεσό ως Volleyball θέλουμε να αλλάξουμε αυτή τη διαδικασία. Εμείς στο σκοτάδι, Άρη, δεν παραπονιόμαστε. Εμείς ανάβουμε ένα κερί και αυτό έχουμε κάνει με την ίδρυση του σωματείου μας. Νομίζω το βλέπετε με μεγάλη θετικότητα, Πρόεδρε. Γιατί, εντάξει, για να κάνουμε αυτή την εκπομπή σήμερα μάθαμε αρκετά
και για εσάς και για το λειτουργήμα που κάνετε. Γιατί για κάποιους είναι λειτουργήμα να προσπαθείς να φέρεις νέα άτομα στον αθλητισμό. Γιατί κάπως έτσι προσεγγίστηκε και η ανάγκη για να χτιστεί προτριετίας η Λεμεσός Βολέιμπολ, Πρόεδρε. Πολλά νεαρά άτομα και στο προπονητικό staff προφανώς, αλλά για να μπορούν να δουλέψουν, αυτά τα μικρά παιδιά που θα έρθουν κοντά στην ομάδα και προφανώς έχετε ως στόχο να τα μεγαλώσετε στον αθλητισμό, να παρεκκλίνουν από τα υπόλοιπα εμπόδια που υπάρχουν πλέον στην κοινωνία μας, για να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους σε κάτι καλό που είναι το άθλημα της πετόσφαιρας και ευρύτερα ο αθλητισμός. Νομίζω κάπως έτσι το σκεφτήκατε για να μπορέσετε να πατήσετε, να βάλετε ένα σκαλί σε αυτό το κομμάτι και να μπορέσετε να υποκινήσετε και νεαρά άτομα, όπως και οι δύο κόρες σας που είναι στην ομάδα, αλλά περισσότερο και για να παίξουν, να έχουν κίνητρο οι νεαρές αθλήτρες να παίξουν άμεσα στις ομάδες σας, έτσι. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα το θέμα με τις κόρες μου, όλα τα παιδιά της ομάδας, εγώ τα θεωρώ ότι είναι η οικογένειά μας. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε λίγο ότι πέρα από τη δικιά μας ομάδα, τα τελευταία χρόνια βλέπω μια υπέροχη προσπάθεια και από άλλα σωματεία αναβάθμισης, βελτίωσης αθλητικών χώρων, επένδυση από παράγοντες σε αθλητικούς χώρους, με δικά τους λεφτά να φτιάξουν δημόσια σχολεία, τα δάπεδα αυτών των γηπέδων να γίνουν καλύτερα για τους αθλητές μας, και αυτό γίνεται όχι μόνο από εμάς, αλλά το βλέπω και από άλλους. Άρα αυτός ο υγιής ανταγωνισμός είναι αυτός που φέρνει τη βελτίωση. Εμείς λοιπόν σαν Λεμεσός θέσαμε στόχο από την αρχή να βάλουμε ένα λιθαράκι στον υγιή αθλητισμό. Αυτό θέλουμε. Υγιής αθλητισμός σημαίνει ναι, φέρνουμε τα παιδιά τα οποία θα τα διδάξουμε αξίες, θα τα μάθουμε ότι στη ζωή μπορούν να κατακτήσουν πράγματα μέσα από σκληρή δουλειά, με αφοσίωση, με επιμονή, με πάθος. Και αυτός ήταν και ο στόχος που επιλέξαμε να έχουμε τους συγκεκριμένους προπονητές που έχουμε στην ομάδα. Δηλαδή ο Ανδρέας ο Σπύρου, ο Τσόνης ο Γιωτατής, ο Πάμπος ο Ζορπής, ο Κωνσταντίνος ο Γιωτατής. Αυτά είναι παιδιά που αν συζητούσες σε ένα πηγαδάκι με παλιούς παράγοντες της πετόσφαιρας, θα σου λέγανε τώρα εσύ πού πας με αυτούς τους μικρούς να μπει στα βαθιά και να ασχοληθείς με αυτό το άθλημα. Όμως άλλοι αυτοί μικροί είναι τα παιδιά, είναι το μέλλον της Κυπριακής Πεδόσφαιρας. Δεν θεωρώ ότι έχω επενδύσει σε αυτούς, θεωρώ ότι ήμουν τυχερός που συναντηθήκαμε, που οι δρόμοι μας ήρθαν μαζί, γιατί έχουν το ίδιο πάθος με μένα, έχουν την ανάγκη να προσφέρουν ουσιαστικά, είναι πάνω απ' όλα δάσκαλοι, τα παιδιά μας τους έχουν σαν πρότυπα, είναι και αυτοί όλοι αθλητές παλιοί στις εθνικές μας ομάδες. Θέλουμε αυτά τα παιδιά να διδάξουμε αξίες ζωής, θέλουμε όμως να τους διδάξουμε και το σωστό βόλεπο, δηλαδή δεν κάνουμε απλά ένα φιλανθρωπικό έργο, δηλαδή μας αρέσει σίγουρα ο ανταγωνισμός, θέλουμε να βάλουμε νεαρά παιδιά στις εθνικές ομάδες, θέλουμε να στείλουμε παιδιά στο εξωτερικό με υποτροφίες, να πάνε σε μεγαλύτερες ομάδες του εξωτερικού. Οι στόχοι μας δεν είναι μικροί, αλλά ξέρετε, κοιτάζουμε στον ουρανό και έχουμε τα πόδια μας στη γη. Αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητάμε κάθε μέρα και με τους προπονητές, το συζητάμε και με τους αθλητές. Οπότε είναι ένα υπέροχος χώρος, ένας υπέροχος οργανισμός ζωντανός και μέσα από αυτό προσπαθούμε κάθε μέρα να δημιουργούμε. Λοιπόν, κύριε Λάσπο, όλα αυτά που λέμε είναι καλά. Βλέπετε σιγά σιγά να υπάρχει αυτό το feedback που θέλετε από ομοσπονδία, από ΚΟΑ, για να μπορέσετε κι εσείς να δουλεύετε με καλύτερα πρότυπα, αν θέλετε, πάνω σε καλύτερες βάσεις. Λοιπόν, όσο αφορά τον ΚΟΑ, έχω μόνο θετικά να πω η σχέση μας με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού μέχρι στιγμής. Ήδη έχουν εγκρίνει ένα μεγάλο κονδύλι για να βαθμίσουμε το δάπεδο στο γήπεδο το οποίο η ομάδα μας βρίσκεται και αυτό θα γίνει μέσα στους επόμενους μήνες. Οπότε θέλω και δημόσια να ευχαριστήσω το Συμβούλιο του ΚΟΑ και τον πρόεδρο του, τον κύριο Μιχαηλίδη, που μας έδωσαν αυτή τη βοήθεια. Θέλω να ευχαριστήσω την εφορία πολεμιδιών που μας έχουν στεγάσει στο γήπεδο, που είμαστε ένα πολύ όμορφο γήπεδο που η ομάδα μας αγωνίζεται. Και να πάμε και λίγο στην Ομοσπονδία της Πετόσφαιρας. Εκεί θα ήθελα λιγάκι να δω
πιο ψηλούς στόχους. Θα ήθελα να δοθούν στόχοι στους αθλητές, θα ήθελα μακροχρόνια να βάλει η Ομοσπονδία μας πιο ψηλούς στόχους, ώστε το άθλημα της πεδόσφαιρας, γιατί όχι να γίνει το άθλημα της Κύπρου. Ήδη έχουμε αθλήτριες όπως είναι η Κατερίνα Ιζακέου που αγωνίζεται σε μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου, είναι ο Σωτήρης ο Σαμπάνης, ο οποίος παίζει σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής, η Γεωργία Σταυρινίδου το ίδιο, είναι ο πρωτοψάλτης που αγωνίζεται σε μια από τις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας με σπουδαία καριέρα στο εξωτερικό. Άρα έχουμε δείξει ότι μπορούμε να βγάλουμε αθλητές που να κάνουν διεθνή καριέρα, έτσι. Εντάξει, εξάγουμε κάποια παιδιά, εξάγουμε κύριε Λάσπο. Το θέμα είναι τι κάνουμε και στα πρωταθλήματά μας. Πώς μπορούμε να τα ενδυναμώσουμε. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις για υποκίνηση για τις Ομοσπονδίες, για να μπορέσετε να δώσετε κάποιες προτάσεις και να περάσουν κάποιες από αυτές στα επόμενα χρόνια. Εσείς τι λέτε? Γιατί είναι καλό να λέμε πολλές φορές τι πρέπει να κάνει η Ομοσπονδία, αλλά και η Κυπριακή Ομοσπονδία βρίσκει σε πολλές περιπτώσεις εμπόδια. Και τα εμπόδια μας τα βλέπουμε και με τον κόσμο που τα τελευταία χρόνια δύσκολα πάει στα γήπεδα. Εσείς, εντάξει, φέρατε περισσότερες οικογένειες. Το θέμα δεν το κάνει μόνο η Λεμεσός Βολεϊμπόλ, η Νέα Σαλαμίνα, η Ανόρθωση, λέω παραδείγματα ομάδων. Πρέπει να το κάνουν όλες οι ομάδες για να υποκινήσουν περισσότερο κόσμο να επιστρέψει στα γήπεδα, γιατί το χρειάζεται ο αθλητισμός. Έρχονται τα εμπόδια με την κάρτα φιλάθλου. Έρχονται τα εμπόδια τώρα με τον κορονοϊό. Όλα αυτά παίρνουν κάπως πίσω την κατάσταση και δυσκολεύουν και τους παράγοντες που ασχολούνται με το άθλημα. Εντάξει, όλα αυτά τα προβλήματα φυσικά είναι προβλήματα τα οποία δεν είναι προβλήματα τα οποία η ΚΟΠΕ μπορούσε εύκολα να λύσει. Θεωρώ ότι το πώς η ΚΟΠΕ τα χειρίστηκε σε γενικές γραμμές ήταν καλό. Δηλαδή δεν μπορώ να κρίνω έντονα, παρόλο που σε κάποιες φάσεις όλοι μπορεί να έχουμε κάποια παράπονα. Δηλαδή ακούς σωματεία, μα γιατί αναβλήθηκε αυτός ο αγώνας, πόσα COVID ξέρω εγώ, έχει αυτή η ομάδα, πόσα περιστατικά. Και την τελευταία διετία, δυσκολευόμαστε να έχουμε και ένα σωστό προγραμματισμό για να μπορέσουν και οι προπονητές να δουλέψουν και οι αθλητές να ξέρουν τις ακριβείς ημερομηνίες για να εργαστούν στα συγκεκριμένα κομμάτια. Το θέμα είναι και εσείς πώς μπορείτε να βοηθήσετε και να υποκινήσετε την Ομοσπονδία να κάνει κάποιες διαφοροποιήσεις για να μπορέσει να γίνει αυτό που είπε το όραμα σας, κύριε Λάσπο. Γιατί είναι καλά να λέμε πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε το χώρο της πετόσφαιρας, αλλά πρέπει να ερχόμαστε πιο κοντά όλοι μας για να βοηθούμε, να δίνουμε κάποιες συστατικές επιστολές, κάποιους προβληματισμούς, αν θέλετε, για να μπορέσουν να βγαίνουν κάποια αποτελέσματα. Εντάξει, το θέμα είναι τα λόγια να γίνονται πράξεις. Η Ομοσπονδία είμαστε εμείς. Η Ομοσπονδία δεν είναι κάτι ξεχωριστό, έτσι. Η Ομοσπονδία είναι τα σωματεία. Είναι πολύ σημαντικό όλα τα σωματεία να δουν ότι το άθλημα της παιδόσφαιρας πέρα από τις επιτυχίες της δεδομένης στιγμής των δικών τους ομάδων. Πρέπει να βάλουμε κάποια στιγμή το στόχο πιο ψηλά. Είχε ένα μεγάλο πρόβλημα που βλέπω τώρα στην Ομοσπονδία, είναι η πρόσληψη προπονητών εθνικών ομάδων. Θα ήθελα να δω βοηθούς προπονητές, θα ήθελα να δω ένα διαφορετικό τρόπο επιλογής παιδιών. Θα ήθελα τα ταλαντούχα παιδιά να μην σταματάει η σχέση τους με την προπονητική τους καριέρα στις εθνικές ομάδες και να γίνεται αποσπασματικά. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Δυστυχώς αυτό πρέπει να γίνεται, ο προγραμματισμός πρέπει να γίνει σε ανώτερο επίπεδο της Ομοσπονδίας. Εδώ τα σωματεία θα κάνουν με προτάσεις, αλλά θα ήθελα να αλλάξουμε. Θα ήθελα να δω το στόχο να πει η Ομοσπονδία ότι εμείς σε 5 χρόνια ή σε 10 θέλουμε να είμαστε εκεί και να δουλέψουμε προς αυτό το στόχο. Αυτά δεν τα έχω δει ακόμα. Δηλαδή θα ήθελα να δω κι άλλα από πλευράς Ομοσπονδίας. Έτσι. Λοιπόν, σαφώς θα θέλαμε και περισσότερη οικονομική ενίσχυση από διάφορα προγράμματα τα οποία η Ομοσπονδία μας παίρνει βοήθειες. Έχουμε μια μικρή ενίσχυση. Είναι ένα θέμα το οικονομικό, αλλά θεωρώ ότι αν ανεβεί το άθλημα θα μπορέσουμε να ελκύσουμε και καλύτερους χορηγούς για να έχουμε πιο μεγάλη άνεση για να χτίσουμε αυτά που ονειρευόμαστε, έτσι. Λοιπόν, και το χτίσιμο για μένα δεν είναι απλά να αγοράσουμε ακριβές ξένες ή ξένους παίχτες. Πιστεύω ότι πρέπει να επενδύσουμε στις εγκαταστάσεις μας,
Εμείς ήδη κάνουμε κάποια πλάνα, κάποια σχέδια να κάνουμε ένα μεγάλο προπονητικό κέντρο. Αυτό είναι μέσα στα, όχι εγγύς, αλλά θα γίνει και αυτό τα επόμενα χρόνια. Θέλουμε να δώσουμε όμορφους αθλητικούς χώρους στους αθλητές μας. Θέλουμε ο κάθε αθλητής ή κάθε αθλήτρια να έχει το locker του, να είναι τα γήπεδα μας καθαρά, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα ανεβάσουν, είτε το θέλουμε είτε όχι, το άθλημα. Έτσι. Μικρά κομμάτια μπορεί είναι να γίνουν μεγάλα, κύριε Λάσπο. Μικρά κομμάτια των παζλ που μπορεί να γίνουν μεγάλα με την πάροδο των χρόνων, εφόσον δουλέψουν όλοι επαγγελματικά και προκύψουν οι καταστάσεις που λέτε. Για να επιστρέψουμε στην ομάδα σας, κύριε Λάσπο, στις ομάδες σας καλύτερα. Περιμένετε πως θα έρθουν από φέτος οι τίτλοι και στα μικρότερα τμήματα της Λεμεσού και στο το γυναικείο παίζει πρώτη κατηγορία και νομίζω ήρθε και μια νίκη που έφερε χαμόγελα. Μπορούν αυτά να γίνουν περισσότερα, περισσότερες νίκες στο εγγύς μέλλον? Ναι, όχι μόνο χαμόγελα. Ξέρετε, οι αθλήτριες μας όλες μετά την νίκη με την ΑΕΚ έσπασαν σε κλάματα. Που αυτό έδειξε το πόση πίεση είχαν αυτή τη χρονιά για τον πρώτο γύρο. Θεωρώ ότι η ομάδα μας είναι, το επίπεδο της είναι πολύ πιο ψηλό από αυτό που οι αριθμοί δείχνουν και ελπίζω οι επόμενοι αγώνες να βγουν θετικά προς αυτό και θα δουλέψουν σκληρά και με το προπονητικό team για την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία που αυτός ήταν ο φετινός μας στόχος. Όσο αφορά τους τίτλους, θέλουμε και τίτλους, δηλαδή στα αναπτυξιακά τμήματα έχουμε μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα του U18. Θα μπούμε στο Final Four, ελπίζουμε, θέλουμε άλλο ένα, νομίζω ήδη έχουμε περάσει στο Final Four και στο K14 και K16 ευελπιστούμε το ίδιο. Αυτό είναι ήδη μεγάλη επιτυχία για μας, γιατί οι επιτυχίες αυτές θα προσελκύσουν και νέους αθλητές, έτσι. Ναι. Η προσέλκυση φυσικά αθλητών, άρα είναι κάτι το οποίο για μας δεν σταματά. Το κάνουμε ολόχρονα, δεν περιμένουμε οι αθλητές από μόνοι τους να έρθουν σε εμάς. Δηλαδή ασχολούμαστε αρκετά με το marketing της ομάδας, την προώθηση, την προβολή της ομάδας προς τα έξω, για να βρούμε και τα καλά παιδιά, δηλαδή τους ψηλούς αθλητές, με τα κορμιά τα οποία για την παιδόσφαιρα θα βοηθούσαν, αλλά και τα αθλητικά παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα. Έτσι, γιατί δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ψηλός για να ασχοληθεί με την παιδόσφαιρα. Μπορεί η θέση του λίμπερο να δεχτούμε παιδιά όχι τόσο ψηλά και η θέση του πασαδόρου πάλι είναι μια θέση που μπορεί κάποιος να μην είναι σε μεγάλο ύψος. Έτσι, όσο αφορά τα σχολικά προσώπα. Θέλει αυτές τις θέσεις, κύριε Λάσπο, νομίζω. Λοιπόν, για να καταλήξουμε και να σας αφήσουμε να συνεχίσετε με τις δουλειές σας. Πώς προέκυψε το ροζ χρώμα? Ναι. Είναι κάτι που δεν υπήρχε, είναι η διαφορετικότητα που θέλετε να δώσετε στη Λεμεσό? Νομίζω ήρθε αυτή η διαφορετικότητα για το γεγονός ότι ξεκινήσαμε μια γυναικεία ομάδα και αυτό πρέπει να το καταλογίσω, δηλαδή να το δώσω στη γυναίκα μου, η οποία η Μαρία είναι ο γραφίστας και θα έλεγα έχει όλες τις στιλιστικές προτάσεις πίσω από τα χρώματα και γενικά την προώθηση της ομάδας μας. Αλλά δεν σου κρύβω τώρα ότι μας αρέσει όλους. Δηλαδή η διεθνική μας ομάδα με ροζ αγωνίζεται. Ναι. Εντάξει, είναι διαφορετικό. Εντάξει, εδώ μεγάλες ομάδες του εξωτερικού λατσάρουν το ροζ χρώμα. Όπως οι εκτός έδρας εμφανίσεις της Γιουβέντους που έρχονται στη σκέψη, κύριε Λάσπο. Οπότε, εντάξει, αυτό κάνει θετικό κλικ στους ουδέτερους. Οπότε, θεωρώ πως πήγατε διάνα. Λοιπόν, έτσι καταληκτικά, είσαστε, θεωρώ, αισιόδοξο άτομο. Είσαστε άτομο που θέλετε να δουλεύετε με την νεολαία. Πιστεύετε πως από τους νέους μπορούν να έρθουν καλύτερες μέρες? Βλέπετε στα μάτια τους πως υπάρχει αυτή η αισιοδοξία, παρότι είσαστε μια νεοσύστατη ομάδα, πως μπορείτε να μεγαλώσετε? Από την αρχή, στόχοι μας, εμείς δεν βλέπουμε το πρωτάθλημα το κυπριακό. Ξέρω ότι είμαστε μια ομάδα που κάποιος, αν μας δει βαθμολογικά, θα πει εντάξει, σιγά τώρα τι κάνετε. Αλλά οι στόχοι είναι πολύ πιο ψηλοί. Δουλεύουμε σε ένα πιο επαγγελματικό επίπεδο. Στόχος προσωπικός μου είναι οι προπονητές μας να γίνουν οι καλύτεροι προπονητές. Επενδύουμε σε αυτούς, στο μέλλον τους, στην εκπαίδευσή τους.
Πιστεύω ότι θα χτίσουμε και κάποια στιγμή, γιατί όχι πραγματικά, η παιδόσφαιρα να γίνει το άθλημα της Κύπρου. Ο προσωπικός μου στόχος είναι αυτός. Κύριε Λασπό, να σε ευχαριστήσουμε. Θα πούμε περισσότερα και με τον Ανδρέα εδώ στο στούντιο. Ό,τι καλύτερο εμείς σας το ευχόμαστε, γιατί νομίζω εκφράζεστε με πολύ υγεία στις σκέψεις σας και αυτό έχει μόνο θετική άβρα. Να σας ευχηθούμε το καλύτερο, καλή συνέχεια και σε εσάς προσωπικά και στην ομάδα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν τιμή μας που συνομιλήσαμε και ελπίζω να έχουμε και άλλες ευκαιρίες. Θα έχουμε στο μέλλον σίγουρα. Γιατί χρειάζεται αυτή η επικοινωνία με τον κόσμο, χρειάζεται, μόνο έτσι θα ανεβάσουμε το άθλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Λάσπο. Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο της Λεμεσός Volleyball, συνοδοιπόρος παντού και στις σκέψεις του Ανδρέα. Νομίζω πως σας χαρακτήρισε συνεργάτες περισσότερο και ήταν τιμή του. Είπε πως σας βρήκε στον δρόμο του για να μπείτε πολλά νέα παιδιά στην ομάδα και να την βοηθήσετε τόσο στο προπονητικό στάφ αλλά και σε άλλα πόστα. Κοίτα, ο πρόεδρος, ο κύριος Τόλης, ο Τόλης όπως θέλει να το λέμε, που δείχνει και τούτον κάτι. Ένας άνθρωπος που φαίνεται και στην επαγγελματική του πορεία, έβαλε το στόχο διαφορετικά από την Κύπρο. Εντάξει. Και τούτον ήθελε να κάνει και στο βόλεϊ. Ήθελε να κινηθεί με διαφορετικό τρόπο από ό,τι κινούνταν οι προηγούμενες ομάδες. Που τούτον λέει κάτι για τις άλλες ομάδες, λέει για τον τρόπο που θέλει να δουλέψει ο ίδιος. Οπότε είμαστε όλοι τυχεροί που ευρεθήκαμε. Συμμεριζόμαστε τις ίδιες ιδέες, το ίδιο όραμα. Και πάντα ζούμε ό,τι χρειαστεί να μας βοηθήσει. Λοιπόν, κάπου εδώ μπορούμε να κάνουμε και να δώσουμε μια πάσα για να δούμε ένα απολογιστικό ρεπορτάζ για το γυναικείο πρωτάθλημα. Τι παίζεται περισσότερο στις πρώτες θέσεις, για να επιστρέψουμε και να πούμε περισσότερα και για την Λεμεσό Βολέιμπολ. Ολυμπιάδα Νεάπολης και Απόλλωνας δείχνουν φέτος περισσότερη συνέπεια και διάρκεια απόδοσης, γεγονός που τις καθιστά ως τα μεγάλα φαβορί για να φτάσουν φέτος μέχρι τον τίτλο πρωταθλήματος. Η ομάδα του Γιάννη Νικολάκη έκτισε τις βάσεις τριετίας και δείχνει πως φέτος μπορεί να καρποθεί έναν τίτλο στο γυναικείο πρωτάθλημα. Η προσφυγική Ολυμπιάδα έχει αγωνιστική συνέπεια και χαρακτήρα μεγάλης ομάδας, γιατί έστησε ένα κορμό από έμπειρες παίκτηρες και ποιοτικές λύσεις σε όλες τις θέσεις. Γεγονός που απελευθερώνει τη σκέψη του Ελλαδίτη προπονητή, που έχει την ευχαίρεια να κάνει και αλλαγές αναλόγως των συνθήκων του αγώνα. Χουντίμα, Τατιάνα, Λεωνίδου και Μανίταρου σταθερές αξίες στο χώρο, ενώ στην εμπειρία προσθέθηκε από την περσινή σεζόν η Άλλη Κάτουορθ με την Αμερικανίδα ακραία να προσθέτει ενέργεια και πόντους στην εξίσωση, όπως και η Ντάρια Ντρόστ στον κεντρικό διάδρομο, ενώ και η Θέλμα Χριστοφόρου μοιράζεται αγωνιστικά λεπτά με την ταλαντούχα Δήμητρα Κούτα στη θέση του Λίμπερο. Από κοντά και με ανάλογη ποιότητα το συγκρότημα του Γιάννη Γιαπάνη. Ο Απόλλωνας έφερε φέτος στην Κύπρο μια πολύ αξιόλογη πασαδόρο, την Πορτορικανή Τζένιφερ Νογκουέρας, η οποία γέμισε ουσιαστικά την ποιοτική τριάδα των κιανόλευκων ξένων, καθώς έμειναν στην ομάδα από πέρυσι οι επίσης Λατίνες Βεντούρα και Πέρες. Ο Απόλλωνας έχει και μια πολύ καλή βάση αξιόλογων Κύπριων παιχτριών, με τις κεντρικές Ιορδάνου και Λάμπρου να διανύουν μια πολύ καλή σεζόν, όπως και η Λαβρούκ, η οποία με την εμπειρία της προσφέρει πολύ σε μπλοκ και σκοράρισμα. Το άσχημο ξεκίνημα και οι αλλαγές παικτηριών στην αρχή της σεζόν άφησαν πιο πίσω την περσινή πρωταθλήτρια. Η Σλοβένα Ποτοκάρ έφυγε στο μισό της διαδρομής, η Γαλλίδα Εμπατομπό δεν μπήκε ποτέ στο πετσί της ΑΕΛ και έτσι ο Στέλιος Μασιάς βρίσκεται πλέον στην ΑΕΚ μετά την αλλαγή Σκυτάλης στις γαλαζοκίτρινες. Πλέον ο Σέρβος Αλεξάνδρε Μπόσκοβιτς προσπαθεί να βρει τη χημεία των Σερίνικων με την προσθήκη της Πολωνέζας Κίνγκα Γκάσπραζακ αλλά και την εμπειρία των περισσότερων παικτηριών της ομάδας. Από κοντά στον πρώτο γκρουπ ομάδων και ικανή να μπει σφήνα στην πρώτη τριάδα η Ανόρθωση. Οι Κιανόλευκες καλούνται να βρουν αγωνιστικό ρυθμό στην κρίσιμη φάση του πρωταθλήματος αν θέλουν να εμπλακούν στη συνθήκη του φετινού τίτλου. Η κυρία πάντως, με δύο ξένες, πρέπει να βρεθεί σε εξαιρετική κατάσταση και ψυχολογία για να μπορέσει να πάρει νίκες, κυρίως στα φετινά ντέρμπι. Βαρόμετρο για τις Κιανόλευκες η απόδοση των Νικόλαβα, Σβάνσκα αλλά και της διεθνούς Ζεμπίλα. Στο δεύτερο γκρουπ ομάδων που θα παλέψουν για να κρατηθούν στην κατηγορία βρίσκονται η Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΚ Λάρνακας, Δικέφαλος Γερίου και Λεμεσός Βολέιμπολ. Οι τέσσερις αυτές ομάδες έδειξαν πως έχουν σκαμπανεβάσματα απόδοσης και ότι θα δώσουν μάχες για να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στην κατηγορία. Πάντως, η καλή δουλειά και η μαχητικότητα που επιδεικνύουν σε αρκετά μάτς τη σεζόν είναι προϊόν της δουλειάς που κάνουν οι πρακτικά πιο αδύναμες ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Αυτά όσον αφορά τον απολογισμό της κανονικής διάρκειας αγώνων στο γυναικείο πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε την βαθμολογία και τι απομένει να δούμε για να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση αγώνων.
εδώ με το μοναδικό παιχνίδι που διεξήχθη αυτή τη βδομάδα, το ΑΕΚ Λεμεσός Volleyball, και για πολλούς την έκπληξη για την Λεμεσό, έκπληξη που θα μας πει περισσότερα ο προπονητής της ομάδας, ο Ανδρέας Σπύρου, που είναι εδώ ενώπιον σας. Και η βαθμολογία, Ολυμπιάδα και Απόλλωνας βρίσκονται στις πρώτες θέσεις, η Ολυμπιάδα με 36 βαθμούς, ακολουθεί ο Απόλλωνας με 33, 12-1 οι νίκες για την Ολυμπιάδα, 11-2 ο Απόλλωνας, πιο κάτω η ΑΕΛ με 9-4, ανόρθωση στο 7-4, με την ανόρθωση να έχει το παιχνίδι στο χέρι της κόντρα στην Ολυμπιάδα, το προσεχές Σάββατο, στο γήπεδο της Λεμεσού Βολεϊμπόλ, έτσι Ανδρέα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, Νέα Σαλαμίνα ακολουθεί με 11 βαθμούς, 10 ο Δικέφαλος, 9 η ΑΕΚ Λάρνακας και στους 4 βαθμούς η Λεμεσός Βολεϊμπόλ. Εδώ το παιχνίδι στο Λυκείο Πολεμιδιών, Λεμεσός ανόρθωση το προσεχές Σάββατο, και την ερχόμενη Τρίτη τα παιχνίδια ανόρθωση Ολυμπιάδα στο Σωτήριο, ντέρπι ανάμεσα στην κυρία και την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος. Η Οδικέφαλος φιλοξενεί την ΑΕΛ στο Γέρι. Νέα Σαλαμίνα Λεμεσός Βολεϊμπόλ, το δεύτερο παιχνίδι, το τρίτο ουσιαστικά παιχνίδι της Λεμεσού μέχρι σε μια εβδομάδα. Και Απόλλων ΑΕΚ στην έδρα του Απόλλωνα, και στις 26 του μήνα ακόμη ένα εξαναβολήσει παιχνίδι που ακυρώθηκε λέω κρουσμάτων κορονοϊού, το ΑΕΚ ανόρθωση επίσης το Κίτιον. Κάπως έτσι πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερα δεδομένα από την οπτική γωνιά του προπονητή της Λεμεσός Βολεϊμπόλ, Ανδρέα Σπύρου. Επιστρέψαμε αγαπητοί μας φίλοι στο σημερινό blockout με βάση την Λεμεσό Volleyball, μιας και έχουμε εδώ τον προπονητή της ομάδας. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο νωρίτερα, Ανδρέα, για τις συνθήκες εργασίας, αν θέλεις, και τις συνθήκες προπονήσεων της Λεμεσό Volleyball, και μιας και σε έχουμε εδώ στο στούντιο, θέλουμε περισσότερα για την γυναικεία ομάδα, την πρώτη ομάδα την οποία διαχειρίζεσαι ανελιπώς καθημερινά. Πόσο δύσκολο είναι να δουλεύεις με πολύ νεαρές αθλήτριες και πόσο σημαντικό είναι αυτές να ακούνε περισσότερο τον προπονητή τους? Δύσκολο δεν θα το χαρακτηρίζα, απλά θα λέω ότι είναι διαφορετικό. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος λέει τη δική του προσέγγιση. Μια αθλήτρια που είναι 16-17 με την πίεση του σχολείου, που υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι καινούρια, δηλαδή έναν άτομο που είναι 30 χρόνια αντιλαμβάνεσαι ότι ήδη πέρασε κάποια πράγματα, ξέρει πώς να διαχειριστεί κάποιες καταστάσεις. Οπότε απλά θέλει μια διαφορετική προσέγγιση, αλλά μπορώ να σου πω ότι όσο πιο μικρές είναι, τόσο πιο δεχτικές είναι. Να ανοιχτά τα αυτιά τους, και όταν τις κερδίσεις, μετά ακολουθούσε. Οπότε θα το έλεγα δύσκολο να το χαρακτηρίζει ιδιαίτερο. Λοιπόν, είναι ιδιαίτερο και το κλίμα μιας ομάδας που μόλις την περασμένη Τρίτη κέρδισε για πρώτη φορά. Ο κύριος Λάσπος μας είπε νωρίτερα πως ξέσπασαν και σε κλάματα κάποιες παίχτριες, γιατί όλη η πίεση όλης της χρονιάς σε κάποιες βγήκε το βράδυ της Τρίτης μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ. Είναι και σκαμπανεβάσματα ψυχολογίας πολλές φορές στο βολέι, ειδικά στην ομάδα σας που έχει τόσα νεαρά κορίτσια και θέλουν να πάρουν κάποιες νίκες για να επιδείξουν και στους γονείς τους και στον περιγυρό τους πως ξέρεις είμαστε εδώ και ανταγωνιζόμαστε μεγάλες ομάδες. Είναι ένα μεγάλο κίνητρο και για αυτά τα νεαρά κορίτσια, έτσι. Αυτό ήταν ένα από τα πιο δύσκολα εμπόδια που ναι, το είχαμε στο μυαλό μας σαν προπονητικό team μαζί με τον πρόεδρο. Αλλά σίγουρα στην εξέλιξη είδαμε ότι ήταν λίγο πιο δύσκολο από ό,τι περιμέναμε. Παίζει πολύ ρόλο η ψυχολογία, και η ψυχολογία έρχεται μέσα από καλές εμφανίσεις, από καλές αποδόσεις. Δηλαδή, δεν αρκεί να λέμε ναι, κάνουμε κάποια πράγματα στις προπονήσεις, είμαστε σωστοί. Πρέπει να βγάλουμε και το αποτέλεσμα για να το πιστέψουν και οι ίδιες. Οπότε ναι, ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν θα τέλειωνε κάτι αν χάναμε μαθηματικά, αλλά ψυχολογικά πλέον το βάρος θα ήταν ίσως ασίγωτο. Ήταν πολύ καλή στιγμή, η ομάδα δείξε ότι μπορεί. Είχαμε μια καλή απόδοση
Είχαμε σημεία που μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι, αλλά ναι, τα κλάματα στο τέλος έδειξαν ότι υπήρχε πολύ βάρος από πριν. Και βγαίνει η ένταση, βγαίνουν όλα τα συναισθήματα αυτά που λέμε, που πολλές φορές χρειάζονται στον αθλητισμό, γιατί έτσι εκφράζονται οι αθλητές. Μπορούμε να πούμε πως χωρίζεται σε δύο μέρη φετινή προσπάθειά σας, γιατί ήρθαν κάποιες αθλητρίες, έφυγαν κάποιες άλλες, ξεκινήσατε διαφορετικά με κάποιες αθλήτριες. Βλέπουμε τώρα προσθέσατε εμπειρία στις τάξεις της ομάδας από τον Δεκέμβρη και έπειτα. Θεωρείτε πως αυτή η εμπειρία μπορεί να σας οδηγήσει και σε καλύτερα αποτελέσματα? Οι στόχοι ήταν δύο. Η να μείνει η ομάδα στην κατηγορία και η ανάπτυξη των αθλητριών. Οπότε αυτό παραμένει. Οι αλλαγές που γίνανε στην πορεία ήταν για να μπορέσουμε να επιτύχουμε και τους δύο στόχους. Δηλαδή η Μύρια ήρθε για να μπορέσει να μας βοηθήσει σε θέματα εμπειρίας, να μαζέψει λίγο κάποιες καταστάσεις εκεί που γίνεται ένα λάθος, δεύτερο λάθος, να τους πει εντάξει, είμαστε OK, πάμε στον επόμενο πόντο. Η Στέλλα Ιωάννου είναι μια αθλήτρια που αγωνίστηκε μαζί μας όταν ήμασταν δεύτερη κατηγορία και θέλαμε να πάμε στην πρώτη. Ήταν γνώριμο πρόσωπο, τη θέλαμε από την αρχή. Προέκυψε στην πορεία. Οπότε γίνανε οι κινήσεις που έπρεπε να γίνουν για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την παραμονή μας. Στο βολέι βλέπω πως πολλά θέματα είναι και δεδομένα timing. Η Στέλλα δεν είχε τις συμμετοχές που προφανώς, το χρόνο συμμετοχής που προφανώς θα ήθελε στην ανόρθωση. Ήταν και το timing που εσείς χρειαζόσασταν μια πιο όριμη παίχτρια, μια πιο έμπειρη παίχτρια για να προσθέσετε στην εξάδα σας. Θεωρείς πως όλα αυτά μπορούν να υποκινήσουν και τις νεαρότερες αθλητρίες? Είναι ο προπονητής θέλει και αθλητρίες που μπορούν να μιλούν στις υπόλοιπες στον αγωνιστικό χώρο? Κάπου υπάρχει έναν κενό. Δηλαδή, όσο και αν προσπαθείς να εξηγήσεις σε μια αθλητρία πώς πρέπει να συμπεριφέρεται και εκτός και εντός γήπεδου, από την ώρα που μπαίνει μέσα στο γήπεδο, κάποια πράγματα πρέπει να τα δεις για να τα καταλάβεις. Κάποια λάθη που κάνουν χιλάθη. Δηλαδή, μέχρι τα αποδυτήρια. Στα αποδυτήρια, παίχτες. Αυτό είναι γενικό. Οπότε στα αποδυτήρια θέλεις ένα άτομο που θα σου μιλήσει, θα σου πει δύο κουβέντες. Οπότε ναι, η εμπειρία χρειάζεται και είναι πιο εύκολο όταν βλέπεις το παράδειγμα να ξέρεις προς τα που πας. Βάσει σκάουτινγκ, πού είστε, λέμε στο βολέιμπολ, σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, Ανδρέα? Θεωρείς πως έχετε κάποια κενά διαστήματα που μπορείτε να τα καλύψετε στην παρόδο του χρόνου? Και αφού μέχρι στιγμής καλύψαμε όλη σχεδόν την κανονική διάρκεια αγώνων, θεωρείς πως υπάρχουν κάποιοι τομείς που μπορείτε να δουλευτούν καλύτερα οι αθλήτριες σας? Από βάση προπόνησης εννοείς? Και βάση προπόνησης και γενικότερα στην πορεία των αγώνων. Σε κάποιους αγώνες που παλεύατε και ήσασταν μέχρι τους 16-17 πόντους, κάπου εκεί ερχόταν ένα blackout και οι παίχτριες, εντάξει τώρα μιλώ χωρίς να γνωρίζω γεγονότα της ομάδας, αλλά όταν βλέπεις ως θεατής μια προσπάθεια, μια απόδοση μιας ομάδας συγκεκριμένη, κατανοείς κάποια πράγματα. Είναι θέμα και εμπειριών που λέγαμε εκτός αέρα, είναι θέμα και κάποιον blackout που παθαίνουν οι αθλήτριες γιατί δεν τους βγαίνει ένα παιχνίδι ή ένα set. Είναι κάτι που βλέπετε εσείς και θεωρείτε πως όταν τελειώσει το παιχνίδι μπορούσα να το κάνω καλύτερα? Okay. Καταρχάς να τελειώσει ένα παιχνίδι, να ξεκινήσει από το τελευταίο και να μην έχεις πράγματα να διορθώσεις, σημαίνει είτε ψάχνεις, είτε κερδίσεις είτε χάσεις. Πάμε στο επόμενο. Η δουλειά που κάνουμε από την αρχή, από τον Αύγουστο-Σεπτέμβρη με την προετοιμασία, ξέραμε ότι θα δώσει καρπούς στο πιο μετά. Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε γρήγορα. Όμως βλέπουμε αυτούς τους καρπούς. Όπως είπα πριν και εκτός αέρα και στις προπονήσεις, το επίπεδο είναι πολύ πιο ψηλό. Το βλέπουμε και μέσα στο γήπεδο. Είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και με Ολυμπιάδα και με Απόλλωνα. Πήραμε την πρώτη μας νίκη με την ΑΕΚ. Γιατί όχι να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι και με την ανόρθωση. Οπότε συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό, συνεχίζουμε με τους ίδιους στόχους στις προπονήσεις εννοώ, που είναι η ατομική βελτίωση των αθλητών. Αλλά σίγουρα στην πορεία βρίσκεις πράγματα που λες ναι, εδώ θα μπορούσα να κερδίσω χρόνο αν πήγαινα να δουλέψω με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, αυτά υπάρχουν. Το προχθεσινό παιχνίδι που κρίθηκε, στη δυναμική που με το που μπήκατε πήρατε μια μεγάλη απόσταση διαφοράς από την ΑΕΚ. Κλειδώσατε το παιχνίδι, νομίζω ήταν το καλύτερο σας σετ αυτό, 25-12. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν το και σε διαφορά απόσταση από την ΑΕΚ, ήταν το μεγαλύτερο σετ για την ομάδα της Λεμεσού Volleyball μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι, νομίζω πως είναι. Η μεγάλη διαφορά με την ΑΕΚ παίχτηκε στο ότι ναι, φύγε μια ξένη, φέραν την Βραντούχινα, η οποία δεν δικαιούται να παίξει. Οπότε ήταν πιο εύκολο να αντιμετωπίσουμε τις παίχτηρες που θα μπορούσαν να μας απειλήσουν επιθετικά. Εκεί παίχτηκε το παιχνίδι. Μετά ήταν θέμα διαχείρισης των δικών μου παιχτηριών, πώς θα μπορούσαν να κάνουν στην πίεση, η οποία ήρθε στο δεύτερο σετ. Δηλαδή εκεί που παίζαμε κανονικά, όλα πηγαίναν εντάξει, ξαφνικά βλέπεις πράγματα να βγαίνουν εκτός πλάνου. Δεν μιλώ για ατομικά λάθη να κάνεις μια επίθεση out. Μιλώ για το οργανωτικό κομμάτι. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, να πάρει την μπάλα ο πασαδόρος. Ξέρουμε, όλοι πάει το λίμπερο, κάνει μια ψηλή πάσα. Ξαφνικά βλέπεις λίγο track, πήγαινε και ο ακραίος, πήγαινε και ο διαγώνιος. Κάπου υπήρχε σφίξιμο, το ξεπεράσαμε, πιάσαμε την νίκη. Αυτό είναι κάτι που παρουσιάζεται στα περισσότερα στις παιχνίδια. Και αυτό έχει να κάνει και με το νεαρό των αθλητριών σας, Ανδρέα, ή έχει να κάνει και με τη σκέψη των παιχτριών περισσότερο για το κερδίζω ένα παιχνίδι, θα το κερδίσω στο τέλος, ή κάπως έτσι διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ωραία, υπάρχει το τακτικό κομμάτι, υπάρχει η τεχνική. Όταν είσαι σε μια δυσκολία, όταν είσαι σε άγχος, είναι λογικό να πας σε αυτό που ξέρεις, αυτό που έκανες τόσα χρόνια. Οπότε με τα καινούργια πράγματα που βάζουμε, πρέπει να νιώσουν άνετα οι ίδιες για να μπορέσουν να το βγάλουν και στο live, στο παιχνίδι. Όταν γίνουν κάποια λάθη, έρχεται το συναίσθημα. Έρχεται το συναίσθημα, προκαλεί ταραχή στο μυαλό. Πάει σε αυτό που ξέρεις. Λοιπόν, είναι όλα και βάση ψυχολογίας. Στο καθαρά η δική σου άποψη για το φετινό πρωτάθλημα είναι πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων. Ξεχωρίζουν κάποιες ομάδες, προφανώς. Θεωρείς πως Ολυμπιάδα και Απόλλωνας θα παλέψουν μέχρι τέλους για το πρωτάθλημα ή κάποιος μπορεί να μπει σφήνα? Είναι πιο δύσκολο φέτος για ΑΕΛ και Ανόρθωση? Θεωρώ πως Ολυμπιάδα Απόλλωνας ξεχωρίζουν, θα παιχτεί το πρωτάθλημα μεταξύ τους. Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά προσωπικά δεν πιστεύω ότι μπορεί η ΑΕΛ και Ανόρθωση να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Υπάρχουν οι δύο ταχύτητες. ΑΕΛ Ανόρθωση είναι σίγουρα πιο πάνω από τις δικές μας. Όχι τόσο για να μπορέσουν να τις χτυπήσουν όμως. Οι ομάδες της κάτω ζώνης μπορούν να χτυπήσουν αυτές τις δύο για να πάρουν αποτελέσματα? Έχετε μπροστά σας ένα δύσκολο παιχνίδι με την Ανόρθωση. Μια ομάδα παίζει όμως με δύο ξένες. Μπορείτε να συγκεντρωθείτε και βάσει σκάουτινγκ να περιορίσετε κάπως την απόδοση αυτών των δύο αθλητριών για να διεκδικήσετε, αν θέλεις, το παιχνίδι? Ωραία, να ξεκινήσω καταρχάς με το ότι έχουν δύο ξένες. Μπράβο τους. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι να βλέπω αυτό το πράγμα. Αλλά δεν σημαίνει ότι υστερεί η Ανόρθωση, η Έρηγα, δηλαδή η Βάσο ή η Άντρια από το κέντρο, η Κάλια στην Πάσα, το Λίμπερο τους. Δηλαδή, είναι αξιόλογες παίχτηρες όλες και γι' αυτό και μπορούν να παίξουν με δύο ξένες σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, μια ομάδα από τις τέσσερις, Δικέφαλος, Σαλαμίνα, ΑΕΚ και εμείς, πιστεύω ότι ναι, μπορεί να χτυπήσει την ΑΕΛ και την Ανόρθωση. Με κάποιες καταστάσεις να είναι λίγο σε άσχημη μέρα αυτές, να είμαστε εμείς σε καλή, δεν είναι τόσο τεράστια διαφορά. Λοιπόν, θεωρείς πως υπάρχει κάποια ομάδα από τις τέσσερις που βρίσκονται στην κάτω ζώνη που έχει διαφορετικά στοιχεία από την δική σας? Εννοώ καθαρά αγωνιστικά. Είναι κάποια κομμάτια του παιχνιδιού που λες πως ως προπονητής αυτή την ομάδα δυσκολεύουν περισσότερο να τη διαχειριστώ? Θα το έλεγα. Η Σαλαμίνα ίσως επήγε με διαφορετικό στυλ από ό,τι όχι περίμενα. Το Γρηγόρη τον είδα μόνο ένα χρόνο. Δεν ήξερα τι ομάδα θα παρουσιάσει. Όχι από άποψη δυναμικότητας, αλλά σε στυλ. Επέλεξε μια έμπειρη μπασαδόρων που το βοηθά πάρα πολύ. Οι ξένες, οι αθλήτριες, οι ακραίες είναι και οι δύο πολύ καλές. Ανεβάσαν
δύο κεντρικές στη διαγώνια. Δηλαδή έκανα μια ομάδα που δεν ήξερα τι να περιμένω. Μετά η ΑΕΚ ήταν λίγο πιο γνωστή, τα άτομα τα ξέραμε και από πέρσι, μόνο οι ξένες ήταν διαφορετικές. Και ο Γιώργος στο δικέφαλο που κάνει πάρα πολλά καλή δουλειά και ο Τζίνος. Απλά τις αθλήτριες Τζίνος γνωρίζαμε τις κάπως. Η Σαλαμίνα ήταν κάτι άγνωστο για μένα. Πιο άγνωστο, ναι. Σε παρένθεση. Λοιπόν, έτσι να κάνουμε μια μικρή παρένθεση και εμείς, να δούμε τα δεδομένα του ανδρικού πρωταθλήματος. Πάμε να δούμε κάρτες καταρχήν, γιατί είχαμε αναβολή. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ενημέρωσε μετά την ύπαρξη κρουσμάτων στον Παφιακό πως δεν θα γινόταν το παιχνίδι με τη Νέα Σαλάμινα. Οπότε υφίσταται αυτή η αναβολή και πάει για την προσεχή Δευτέρα το παιχνίδι. Εδώ τα παιχνίδια παίχτηκαν εδώ και καιρό. Ομόνια Αναγέννηση 3-1 στο Ελευθερία. Ένωση από το 3-1 της Ένωσης που κλειδώνει την έκτη θέση για τους Βυσσινοί. Και η νίκη της Ανόρθωσης επί της ΑΕΚ Καραβά. Εκκρεμεί ο αγώνας του Παφιακού με τη Νέα Σαλαμίνα, ο οποίος πάει Δευτέρα. Και την επόμενη Παρασκευή θα έχουμε την τελευταία αγωνιστική στους άντρες. Η Ομόνια προηγείται στη βαθμολογία, δεύτερος ο Παφιακός με 29, 26 έχει Νέα Σαλαμίνα. Και εδώ θα παιχτεί κατά πόσον η Νέα Σαλαμίνα θα μπορέσει να πάρει νίκες ή νίκες για να κρατήσει την θέση της ή ακόμη και να κάνει βαθμολογικό άλμα στη δεύτερη θέση εφόσον κερδίσει Παφιακό και Ομόνια, κάτι που αποτελεί ερωτηματικό. Η Ανόρθωση περιμένει στραβοπάτημα των Ερυθρόλευκων για να πιάσει άλλη ομάδα της αμοχώς του στην τρίτη θέση. Η Αναγέννηση βρίσκεται στην πέμπτη θέση. Κλειδώνει την έκτη θέση Ένωση ουσιαστικά με την νίκη επί το ΑΠΟΕΛ. Και πιο κάτω ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ Καραβά. Στο ΑΠΟΕΛ άλλαξαν προπονητή και μπορούμε να δούμε και το σχετικό ρεπορτάζ για τα δεδομένα που ακολουθούν. Εδώ η κάρτα με την τελευταία αγωνιστική, ο Παφιακός με τη Νέα Σαλαμίνα παίζουν την ερχόμενη Δευτέρα και την ερχόμενη Παρασκευή τηλεοπτικός ο αγώνας της Νέας Σαλαμίνας με την Ομόνια στο Σπύρος Κυπριανού. Αναγέννηση Παραλίμνη, από Ελλάδα η Καραβά και Ανόρθωση Παφιακός παίζουν στις 25 Δευτέρου όλα τα παιχνίδια την επόμενη Παρασκευή. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για τα δεδομένα πλέον των αγώνων που απομένουν. Μία στροφή πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας πρωταθλήματος και τα δεδομένα σε σχέση με την τελική κατάταξη έχουν πάρει το δρόμο τους. Η Ομόνια καπαρώνει με 2 σετ στο Σπύρος Κυπριανού την πρώτη θέση της κανονικής περίοδου με την ομάδα του Σάβα Σάβα να έχει 12 νίκες και μόλις μία ήττα από τον Παφιακό στο Ελευθερία με την μοναδική ομάδα με την οποία βρίσκεται στο 1-1. Με τις υπόλοιπες ομάδες, οι περσινοί νταμπλούχοι έχουν το απόλυτο προβάδισμα με την τρίτη Νέα Σαλαμίνα να φιλοδοξεί πως θα γίνει η δεύτερη ομάδα που μπορεί να πληγώσει την Ομόνια στην τελευταία αγωνιστική. Ο δεύτερος στην βαθμολογία Παφιακός έχασε μέσα σε μια εβδομάδα την πρωτιά καθώς μετά το μεγάλο διπλό στη Λευκοσία στα μέσα Ιανουαρίου πληγώθηκε αμέσως με την ήττα από την Αναγέννηση εντός έδρας και έτσι δεν μπόρεσε να πάρει το μεγάλο πλεονέκτημα έδρας εφόσον φτάσει μέχρι τους φετινούς τελικούς. Ο Παφιακός θέλει στα δύο παιχνίδια που απομένουν δύο καθαρές νίκες και ήττα της Ομόνιας για να ξαναβγεί πρώτος, κάτι που δεν συγκεντρώνει και μεγάλες πιθανότητες. Ξεκίνησε ιδανικά στις πρώτες αγωνιστικές η Νέα Σαλαμίνα, η οποία στον πρώτο γύρο βρισκόταν στην κορυφή παρέα με Ομόνια και Παφιακό. Όμως εκεί όπου έπρεπε να δείξει περισσότερο χαρακτήρα ήρθαν οι ήττες. Οι Ερυθρόλευκοι του Κυριάκου Αδάμου έχουν δύο αγώνες φωτιά και εκεί θα ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Στο εξαναβολής μάτς με τον Παφιακό στο Αφροδίτη, όπως και την τελευταία αγωνιστική, θα παίξουν τα ρέστα τους κόντρα στην Ομόνια για να μην χάσουν την τρίτη θέση, την οποία κρατούσαν για αρκετό διάστημα. Την τρίτη θέση φλερτάρει η Ανόρθωση. Οι Κυανόλευκοι θέλουν να κλέψουν στο νήμα την προνομίωχο θέση από τη Νέα Σαλαμίνα, καθώς σε αντίθετη περίπτωση, στα play-offs θα παίξουν με την Αναγέννηση, με την οποία οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη και όλα θα είναι ρευστά. Αντίθετα, αν καπαρώσει η κυρία την τρίτη θέση, τότε η διασταύρωση στην επόμενη φάση έχει βυσσινή χρώμα, με την Ένωση που ήδη κατέχει την έκτη θέση του πίνακα από την πολύτιμη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ. Η πέμπτη στον πίνακα Αναγέννηση έδειξε και φέτος να είναι σκληρό καρύδι για κάθε αντίπαλο. Η ομάδα της Δερίνιας, όπως και οι περισσότερες ομάδες φέτος, πληγώθηκαν αρκετά από κρούσματα κορονοϊού, γεγονός που έφερε μεγάλα σκαμπανεβάσματα απόδοσης για την ομάδα του Γιώβαν Μέλκα. Η Αναγέννηση κέρδισε φέτος Παφιακό εκτός και Ανόρθωση εντός, ενώ στη Δερίνια ιτήθηκε στις λεπτομέρειες στο tie break από την Ομόνια. Σίγουρα στην έκτη θέση η Ένωση, η οποία άλλαξε προπονητή και πλέον με τον Τόμας Γκαλιμπέρτη, θα προσπαθήσει να κάνει την έκπληξη στα play-offs και να αναρριχηθεί με την ψυχολογία ήδη να δείχνει σημάδια ανάκαμψης στους Βυσσινοί.
Αλλαγή τεχνικής ηγεσίας είχαμε και στον ΑΠΟΕΛ, καθώς μετά το τελευταίο παιχνίδι στο Παραλίμνη, ο Παύλος Κωνσταντίνου αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας, με τον Νίκο Ρουμελιώτη, ένα από τα κορυφαία ονόματα του ελληνικού βόλη, να αναλαμβάνει την ομάδα θέλοντας να την ανεβάσει επίπεδο, όπως έκανε και πέρσι, οδηγώντας την Ένωση στον τελικό κυπέλλου. Τέλος, παρά τα πολλά εσωτερικά προβλήματα, αλλά και τα προβλήματα που προέκυψαν μέσα στη σεζόν, η αξιόμαχη Αθλητική Ένωση Καραβά δεν μπορεί να αποφύγει την τελευταία θέση χωρίς νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Η προσφυγική ομάδα, παρά τις συγκινητικές προσπάθειες των παιχτών της φέτος, δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι παίζοντας και με λιγότερους ξένους σε κάθε αγωνιστική. Το σίγουρο είναι πως ο κορονοϊός και τα συνεχή κρούσματα στις ομάδες παίζουν σημαντικό ρόλο στη φετινή σεζόν και οι σερί διακοπές αποσυντονίζουν σε μεγάλο βαθμό τους πετοσφαιριστές, γι' αυτό και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα των τελευταίων αγώνων πριν εισέλθουμε στα play-offs. Και στο αντρικό πρωτάθλημα υπάρχει πολύ ενδιαφέρον στο τέλος της κανονικής περίοδου. Το δικό σας αντρικό, Ανδρέα Σπύρου, αποτελείται από μια παρέα που είσαστε γενικώς κοντά στην ομάδα και σε υπόλοιπα πόστα. Προσπαθείτε όμως και παίζετε βολή. Προσπαθούμε, ωραίο. Κοίτα, ξεκίνησε, όντως είμαστε μια παρέα, ξεκίνησε που σαν πλάκα μεταξύ του Τόνι και του Πάμπου, του Κωνσταντίνου, τα άτομα που δουλεύουμε και στην ομάδα και με τον Πάνο που είναι ο στατιστικολόγος μας, ο Πάνος Μιχαήλ. Είπαμε, ρε παιδιά, πεθυμίσαμε να πάμε να παίξουμε κάτι, να κινηθούμε λίγο. Τούτο όλοι του πρόεδρου μας άρεσε του γιατί είναι ένας τρόπος να προβάλλει το άθλημα και στο αντρικό επίπεδο. Ήρθαν, δημιουργήσαμε και αγόρια στις ακαδημίες, οπότε ήρθαν όλα και δέσαν. Ήβραμε παλιούς φίλους που λόγω σπουδών, λόγω δουλειών δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τα προγράμματα των πρώτων ομάδων στο πρωτάθλημα, στην αλφα κατηγορία. Οπότε πάμε να δημιουργήσουμε την ομάδα. Είναι περισσότερο ερασιτεχνική, φιλική έτσι, η σχέση των περισσότερων. Οπότε δεν ξέρω αν γίνονται και επί καθημερινής βάσης προπονήσεις. Νομίζω είναι δύσκολο. Με τα προγράμματα μας όχι. Είναι πολύ δύσκολο. Ανέφικτο. Ναι. Βλέπετε αυτή την ομάδα να έχει αρχή και τέλος. Επειδή είσαστε όλοι μπασμένοι στον χώρο της πετόσφαιρας, έχει ο καθένας τις δικές του σκέψεις. Παίζετε διαφορετικά κάθε παιχνίδι ή θεωρείς έχετε μια τακτική? Κοίτα, όλος παραδόξος παίζουμε παρόμοιο βόλεϊ τακτικά που μας βοηθά πάρα πολύ. Δηλαδή, τα πέντε άτομα διδαχθήκαμε βόλεϊ από τους ίδιους προπονητές. Σημαντικό. Ναι. Μετά έχουμε τον Τέρεκ, ο Αμερικάνος που μας προέκυψε επειδή είναι κοπέλα του Κύπρου, που είναι διαγώνιος εκεί, χτυπάει. Και οι υπόλοιποι είτε παίξαμε μαζί σε σχολείο, είτε παίξαμε μαζί σε ομάδες, είτε παίξαμε μαζί στην εθνική. Οπότε πάνω κάτω ξέραμε ένα τον άλλον. Ήταν μια επανασύνδεση, ας πούμε. Δεν ήταν κάτι εντελώς καινούριο. Δεν έχετε όμως βλέψεις για περισσότερα πράγματα, για άνοδο, για να διεκδικήσετε κάτι περισσότερο, έτσι? Δείξαμε ότι μπορούμε. Έχουμε κερδίσει το Φρέναρος, νομίζω είναι πρώτοι. Ναι. Τους κερδίσαμε. Χάσαμε από Διόνυσον, τον οποίο παίζουμε τη Δευτέρα. Την Ολυμπιάδα χάσαμε μια, κερδίσαμε μία. Οπότε όλες τις ομάδες μπορούν να κερδίσουν. Αλήθεια. Τώρα, ας θέλουμε όντως να βγούμε ή πώς θα γίνει, δεν είμαι σίγουρος. Ούτε. Να επιστρέψουμε και στο αναπτυξιακό κομμάτι. Τα λέγαμε στο πρώτο κομμάτι με τον πρόεδρο. Εσύ θεωρείς πως μπορούν να μπουν περισσότερα νεαρά άτομα και να έχουν την κατάλληλη προσέγγιση για να προκύψουν αθλητές γενιάς πετόσφαιρας, αν θέλεις, που θα ακολουθήσουν μακροχρόνια το άθλημα? Για το μόνο που χρειάζεται είναι πλάνο. Οι σωματότυποι υπάρχουν. Σίγουρα δεν παίρνουμε όσους αθλητές παίρνουν τα άλλα αθλήματα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν. Πλάνο. Τι εννοώ? Πότε πρέπει να ξεκινήσει το γυμναστήριο? Κάποιοι μύθοι που υπήρχαν 14-15 δεν γίνεται να κάνουν. Γίνονται όλα. Με τρόπο να πάμε σιγά σιγά να μάθουν τις τεχνικές, ξεκινάμε. Μετά, πότε πρέπει να γίνει η τεχνική? Πότε πρέπει να μπουν μέσα στο γήπεδο? Πότε πρέπει να μπει η πίεση? Μας νοιάζει να πάρουμε πρωτάθλημα στις πανκορασίδες, κορασίδες, νεάνιδες? Γιατί μας νοιάζει? Ποιος είναι ο στόχος? Δηλαδή, θεωρώ ότι μπορούν να βγουν αθλητές. Γίνονται πολύ πιο εύκολοι και οι τρόποι να πάνε μετά Αμερική να σπουδάσουν με υποτροφία. Οπότε υπάρχει λόγος για έναν άτομο, εκτός από τα συναισθήματα, οτιδήποτε,
ή από την πειθαρχία, από όλα που μπορούν να κερδίσουν, να τους βοηθήσει και στο μέλλον. Γιατί να μην μπορώ να σπουδάσω Αμερική με υποτροφία, να σπουδάσω για αυτό που θέλω, να δούμε στην πορεία αν μπορούν να γίνουν και τα δύο. Είμαι πολύ υπέρ και πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Θέλουμε κάποια βοήθεια από την Ομοσπονδία να γίνουν κάποια πράγματα διαφορετικά, άλλη κουβέντα. Αλλά ναι, μπορεί να γίνει. Όλα μπορούν να δουλέψουν εφόσον είναι σωστή και η θέληση. Αν θέλεις, αν μπορεί να προκύψει κάποιο ενδιαφέρον και από γονείς για να φέρουν σε νεαρή ηλικία στην Λεμεσό Volleyball, είδα και μέσω της σελίδας πως έχετε μικρά παιδιά της τάξης των 7 χρονών, αν είδα καλά, από 7 μέχρι 12 είναι η πρώτη ομάδα, έτσι. Ναι, τα super mini όπως τα λέμε. Εκεί δεν είναι μόνο να διδαχτεί η πετοσφαιρά, εκεί υπάρχουν κινήσεις. Ένα μωρό, άμα πέσει, μπορεί να κάνει κάτι να αποφύγει το χτύπημα. Παίζουμε μπαλόνια. Υπάρχουν διάφορα πράγματα. Γίνεται και ένα introduction στο άθλημα της πετοσφαιράς, εννοείται. Αλλά σιγά σιγά μπαίνει. Πρέπει να βάλεις πρώτα το παιχνίδι, να το ευχαριστηθεί το παιχνίδι, να του αρέσει και ακολούθως βήμα-βήμα να περάσει και στο κομμάτι της πετόσφαιρας. Για το πώς μπορεί να κάνει μια υποδοχή, παραδείγματος χάρη, πώς μπορεί να περιμένει από τον μπαλόνι να γίνει μπάλα. Ναι. Δεν ξέρω πώς το διαχειρίζονται οι προπονητές, αλλά είναι ωραία ως σκέψη να μπουν από μικρή ηλικία για να αρχίζουν να βλέπουν. Και εφόσον ένα μικρό παιδί βλέπει, στην πορεία μπορεί να θέλει να κάνει αυτό που βλέπει. Τουλάχιστον έτσι το σκέφτομαι εγώ και έτσι το αντιλαμβάνομαι. Ναι, βλέπεις τα παιδιά των αθλητών σε οποιοδήποτε άθλημα. Σίγουρα γονίδια, σίγουρα. Αλλά οι εικόνες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και δημιουργείται προπαίδεια, ψιθυρίζει το αυτή ο σκηνοθέτης μας, ο Γιάννης Σαββίδης. Νομίζω όλα αυτά είναι και μια σωστή δουλειά από τους προπονητές που σε πολλές περιπτώσεις είναι και παιδαγωγοί, για να μπορείς σε αυτές τις ηλικίες να προσεγγίσεις σωστά τα μικρά παιδιά που στη συνέχεια θα μπορούν να γαλουχηθούν, αν θέλεις, υψηλότερα παιδεία και άλλους τομείς που προφανώς θέλετε να τα δουλέψετε. Ναι, μαζί σου, παιδαγωγή, όπως το είπες, διαφορετική προσέγγιση εκεί, διαφορετική όταν μιλάς για πρωτάθλημα. Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι της δουλειάς μας, αν όχι το πιο ωραίο, το διασχολούμαστε. Λοιπόν, έτσι για να καταλήξουμε, είσαι και προπονητής και πεντοσφαιριστής, τουλάχιστον ερασιτέχνης, αλλά και πεντοσφαιριστής. Ποιος ελκύει περισσότερο? Για διαφορετικούς λόγους, η προπονητική, ναι, η προπονητική. Σαν αθλητής δεν είχα ούτε τις υψηλές προσδοκίες ή δυνατότητες ή όπως θέλεις πες το, έναν κομμάτι, αλλά το κύριο της προπονητικής είναι το πόσους ανθρώπους μπορείς να κουμπίσεις, το ότι δουλεύεις με ανθρώπους, το ότι μπορείς να πεις μια κουβέντα κάποιου που είναι 15 χρονών και να κάνει έτσι να πει «Α, και δεν το σκεφτήκα τούτο». Τσάμε είναι η δουλειά η πραγματική. Και οι χαρακτήρες που μένουν σε πάροδο χρόνων, γιατί με όλα αυτά τα παιδιά που δουλεύεις τώρα, με όλες τις αθλήτριες μέσα και είσαι ο προπονητής της γυναικών στη Λεμεσό Volleyball, νομίζω πως θα έχετε μια σχέση και μακροχρόνια από τη στιγμή που τις δουλεύεις τις περισσότερες από μικρή ηλικία. Δεν ξέρω αν και οι ίδιες αντιλαμβάνονται τώρα τι συμβαίνει, αλλά μετά από ένα χρονικό διάστημα προφανώς θα πάρουν τηλέφωνο τον Ανδρέα Σπύρου να ζητήσουν τη γνώμη του, εφόσον υπάρχει σωστή προσέγγιση και καλή χημεία που έχετε μεταξύ σας. Μακάρι αν γίνει να μπορώ να του δώσω καλή συμβουλή. Αλλά είναι ευαίσθητη η σχέση του προπονητή με τον παίχτη. Ξέρουμε το όσοι ήμασταν σε οτιδήποτε άθλημα. Βλέπω το και εγώ με άτομα, π.χ. με τον Γιάννη Γιαπάνη που είναι προπονητή στον Απόλλωνα, και με προπονητή στην Ανόρθωση. Διαφορετική η σχέση μας. Οπότε χτίζεται τούτο. Ελπίζω οι αθλητές μου να νιώθουν αρκετά άνετα για οτιδήποτε. Ναι, ελπίζω να τους βοηθούμε πραγματικά. Λοιπόν, είπες και για τον Γιάννη τον Γιαπάνη και για τον Γρηγόρη τον Πάλο νωρίτερα, αρκετοί νεαροί προπονητές. Αυτό είναι καλό για το άθλημα του βόλεϊ και, και το γυναικείο πρωτάθλημα. Νομίζω κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ανδρέα Σπύρου, ήταν καλή η συνομιλία που είχαμε. Νομίζω μπορούμε να συζητούμε για περισσότερη ώρα, αλλά ο χρόνος λιγοστεύει. Έχουμε ολοκληρώσει, αγάπητοι μας φίλοι, την σημερινή μας εκπομπή.
Ευχαριστώ, Ανδρέα Σπύρου, για την εδώ παρουσία σου. Ό,τι καλύτερο και σε εσένα προσωπικά και στην Λεμεσό Volleyball. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε που μας εγκάλεσες και που γίνεται τούτη η εκπομπή. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς, αγαπητοί μας φίλοι. Καλό βράδυ για την ώρα. Θα τα πούμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα εδώ στην CableNet.